Η Εγνατία που έχει αναλάβει το φάκελο του νέου λιμένα και η διαχειριστική αρχή τη περιφέρεια. Μέσα σε άκρα, το αποτέλεσμα αυτή τη σύσκεψη είναι ότι υπάρχουν κάποιε συγκεκριμένε δυσκολίε για την κατασκευή του νέου λιμένα. Να τα πάρω από την αρχή. Πρώτον, ισχυρίστηκαν από τη σύσκεψη ότι δεν υπάρχει, ότι απαιτείται φάκελο μεγάλου έργου για την εκτέλεση του νέου λιμένα. Για κάθε έργο που είναι πάνω από 50 εκατομμύρια πρέπει να υπάρχει τεκμηρίωση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το κόστο όφελο του συγκεκριμένου έργου. Ισχύει κάτι τέτοιο? Ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να απαντήσω και να δώσω κάποιες εξηγήσεις, αλλά και να ενημερωθεί ο κόσμος για την πραγματικότητα, πώς ακριβώς είναι η πραγματικότητα. Ξεκινώντας για να κάνουμε τη μελέτη για το νέο λιμάνι, ελέξαμε πολλές περιοχές, έγινε μελέτη εμπειρογνωμοσύνης για 13 περιοχές και η εφικτή λύση, η πλέον επιλέξιμη λύση ήταν αυτή η νότια του βιολογικού. Ξεκινήσαμε με το μελετικό γραφείο, στο οποίο δώσαμε κατευθύνσεις να ολοκληρώσει τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που για να ολοκληρωθεί η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων έπρεπε 12 φορείς και υπουργεία να γνωματεύσουν θετικά. Πήραμε λοιπόν τη γνωμάτευση και των 12 αυτών φορέων και καταλήξαμε με την έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και δώσαμε εντολή στον Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, στην εταιρεία που κάνει τη μελέτη, να προχωρήσει την πρώτη φάση της μελέτης σε επίπεδο οριστικής μελέτης. Ως εκ τούτου, ένας προσεκτικός μελετητής, και φαντάζομαι η διαχειριστική αρχή που γνωρίζει πώς να διαβάζει μελέτες, όταν άνοιξε το φάκελο που παραδώσαμε πριν από 2 χρόνια σαν Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση στην περιφέρεια, θα έπρεπε να δει, εδώ και 2 χρόνια, από τον καλοκαίρι του 2010, ότι η μελέτη η οριστική αφορά την πρώτη φάση του λιμανιού, προϋπολογισμού 42 εκατομμύρια ευρώ, που προβλέπει τις λιμενικές εγκαταστάσεις και την προβλήτα για τα κρουαζιερόπλια. Λαμβάνοντας υπόψη ότι θα έπρεπε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να υποβάλουμε ένα πλήρη φάκελο, ο οποίος θα είχε και λειτουργικότητα. Και η λειτουργικότητα προκύπτει από την ανάπτυξη του μόλου για τα κρουαζιερόπλια που έχει μεγάλη ανάγκη ηχείως. Ως εκ τούτου, κακώς ενημερώνουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αιρετή από την περιφέρεια ή από την διαχειριστική ή από το κοινοβούλιο ότι δεν υπάρχει οριμότητα του φακέλου όσον αφορά την εκτέλεση του έργου με την οριστική μελέτη της πρώτης φάσης. Μάλιστα, υποβάλαμε τον φάκελο αυτό το εύρωμο του 2010 στο ΥΠΕΧΟΔΕ, το οποίο ΥΠΕΧΟΔΕ μας απαντάει μετά από 2 μήνες, συνοψίζοντας ότι υπάρχει πληρότητα όσον αφορά τις μελέτες λιμενικών έργων πρώτης φάσης. Ωραία. Γιατί τότε το πρόσφατο χαρτί του κ. Μαδριώτη από το Υπουργείο υποστήριζε ότι το έργο είναι ανώριμο προς ένταξη? Αυτή την απάντηση μας την έδωσε ο κ. Μαδριώτης το 2010, που μας λέει ότι όσον αφορά τον φάκελο για τα έργα της πρώτης φάσης, ο φάκελος είναι πλήρης. Και αυτή που είναι 27 Μαρτίου, 28 Μαρτίου. Τελευταία, ο κ. Μαδριώτης απαντάει. Όταν γίνονται επερωτήσεις στη Βουλή, χιλιάδες επερωτήσεις κάθε εβδομάδα, πολύ επιφανειακά απαντούν οι υπουργοί και πιστεύω ότι η απάντηση που δόθηκε στον κύριο Μουσουβούλη φαίνεται από τις απαντήσεις ότι δεν προκύπτει αλήθεια στην παράδοση των στοιχείων ή μάλλον έλλειψη ή έλλειψη ενημέρωσης. Γιατί στην απάντηση λοιπόν που έστειλε ο Μαγκριώτης στον Μουσουβούλη λέει: εκκρεμεί η έκδοση των οριστικών γνωμοδοτήσεων για την κατασκευή του έργου από το ΓΕΝ. Εδώ έχω το έγγραφο από το ΓΕΝ, σας το έδειξα προηγουμένως, που λέει ότι όσον αφορά το ΓΕΝ γνωμοδοτεί θετικά. Μετά λέει, δεύτερο θέμα, εκκρεμεί η έκδοση απόφασης παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης γυαλιού και παραλίας. Έχουν γνωματεύσει όλες οι υπηρεσίες ότι παραχωρούν τον γυαλό και την παραλία. Έγγραφο, χρήση γυαλού και παραλίας. Τεχνικά έργα λιμένων μελέτη προεδρικών επιπτώσεων. Απαντάει το ΠΕΧΟΔΕ προς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας Γενικού Επιτελείου Ναυτικού. Απαντώντας σχετικό σας γνωρίσμα, το ΓΕΝ από πλευράς αρμοδιοτήτων δεν έχει αντίρρηση για την κατασκευή του έργου. Απαντάει ο κύριος Μακριώτης στην ερώτηση του Μουσουβούλη ότι δεν έχει γίνει παραχώρηση. Αυτό το έγγραφο υπάρχει στην περιφέρεια προς υπογραφή. Ανά πάσα στιγμή ο Περιφερειάρχης το υπογράψει σήμερα το πρωί. Τι δεν ήξερε ο βουλευτής σε αυτή τη διαδικασία. Και το τέταρτο. Σημειώνοντας ότι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας με το έγγραφό της λόγω της γενικής με τον Λιμένα
το κριτήριο έχει εκφράσει έντονους προβληματισμούς. Λάθος η διατύπωση. Δεν έχει αντίρρηση η ΗΠΑ για να αναπτυχθεί το λιμάνι. Απλούστατα, ως την πλέον αποδεκτή λύση λέει ότι κατά τη διάρκεια τοποθέτησης των φωτιστικών και των αναβαθμίδων θέλει την τελική έγκριση, κάθε φορά δηλαδή που γίνεται κάτι να υπάρχει και η τελική έγκριση της ΗΠΑ. Να γνωματεύει δηλαδή η ΗΠΑ για να μην υπάρχει πρόβλημα. Τι δεν ήξερε ο βουλευτής από αυτά, γιατί έκανα αυτή την ερώτηση? Εγώ πιστεύω ότι ο Μουσουρούλης, ο Κώστας, με τον οποίο είμαστε φίλοι και συνεργαζόμαστε όλο τον χρόνο, από την αρχή διαφάνηκε ότι δεν ήθελε την ανάπτυξη του λιμανίου. Σε κατηδία συζητήσεις, αλλά και σε επίπεδο Δημοτικού Συμβουλίου, επειδή είναι και Δημοτικός Σύμβουλος, δεν είχε πιάσει με ζεστά το θέμα του λιμανίου. Αλλά με προβληματίζει ένα ακόμα πράγμα, ότι μπορείς να μην είσαι υπέρμαχος για να γίνει ένα λιμάνι ή ένα έργο. Αλλά σαν βουλευτής όμως δεν έχεις αυτή την αρμοδιότητα. Δεδομένου ότι οι τοπικοί φορείς είναι εκείνοι οι οποίοι προωθούν τα θέματα και έπρεπε να γνωρίζει όταν προτείνει τη λύση Μιχαηλίδη και αποκαλύπτεται πλήρως ότι όταν ξεκίνησε η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση την μελέτη εμπειρογνωμοσύνης να δούμε σε ποια περιοχή είναι η πιο κατάλληλη, ξεκινήσαμε από έξω από το Γαδρί και μέσα από το Γαδρί, το υφιστάμενο λιμάνι. Το πρώτο λοιπόν πράγμα που κάναμε ήταν να γνωματεύσουν οι υπηρεσίες, οι αρχαιολογίες, αν είναι αποδεκτή αυτή η λύση. Και υπάρχει το έγγραφο της αρχαιολογίας, το 2007-2008, δύο έγγραφα αλλεπάλληλα, που αναφέρονται και έξω από το Γαδρί ως προβλήτα, αλλά και μέσα από το Γαδρί, ότι δεν το συζητάει η εφορία αναλάνων αρχαιοτήτων να δώσει έγκριση για να γίνουν σκαφές, δεδομένου ότι ξανά έχουν προηγηθεί στην περιοχή που ορίζεται από το ξενοδοχείο Χανδρή, το νότιο λιμενογένειο του λιμανιού και του προβόλου που εκτείνεται από το νότιο λιμενογένειο προς τα δυτικά, είχαν εντοπιστεί στο παρελθόν 1985 σημαντικές ενάλλειες αρχαιότητες, αγκία, μαρμάρινα αρχιτεκτονικά, εργασίες κατασκευής μαρίνας χωρίς την απαιτούμενη αδειοδότηση από την υπηρεσία μας. Είχαν προτείνει τότε. Το έργο διεκόπη τότε. Αλλά αμυντούμενη έρευνα για τη συνέχιση του 10% δυνατό για να δει εξαιτία μόλι στα νερά του λιμανιού. Επιπλέον, πρόσφατη διοικητική πράξη του ΙΠΟ εγκρίθηκε η οριστική μελέτη για την κατασκευή. Ακόμα και η αρχαιολογία γνώριζε ότι υπάρχει οριστική μελέτη για την κατασκευή του νέου λιμανιού στη θέση Κοντάρι. Οπότε πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να προγραμματεύσουμε για πάντα. Αντιλαμβάνεστε όμως, κύριε Δημαρχέ, ότι με το να υπάρχει μια διαχειριστική αρχή τη περιφέρεια που εκφράζει ανασφάλειες, με το να η περιφέρεια να εκφράζει αντίστοιχα ανασφάλειες, η Εγνατία, η εταιρεία που διαχειρίζεται τις μελέτες του νέου λιμένα, να εκφράζει ανασφάλειες, ο βουλευτής, το Υπουργείο να εκφράζουν ανασφάλειες. Αξίζει τον κόπο να επιμένει ο Δήμος σε μια λύση, στην οποία προφανώς, να το πούμε ανοιχτά, μπορεί να μην έχει συμμάχους. Κοιτάξτε, όλοι αυτοί οι φορείς που εκφράζουν ανασφάλειες δεν θέλουν στην ουσία να γίνει το έργο. Σας εξήγησα γιατί δεν θέλει ο κ. Μουσουρούλης να γίνει το έργο. Όσον αφορά τη διαχειριστική, θυμάστε ότι όταν πηγαίναμε στα περιφερειακά συμβούλια για να εντάξουμε έργα του τρίτου κοινοτικού πλαισίου στήριξης, κάθε φορά που αφορούσε ένα έργο που αφορούσε τα λιμενικά της Χίου, υπήρχε η ομόφωνη δέσμευση, δεν είσαστε όριμοι. Τα έργα του τρίτου κοινοτικού πλαισίου στήριξης όσον αφορά τα λιμενικά θα πάνε στα άλλα νησιά για να καλύψουν τις ανάγκες. Ετοιμαστείτε στο ΕΣΠΑ και εμείς θα εντάξουμε στο ΕΣΠΑ, ο Γιατζής, όλοι αυτοί οι αιρετοί. Ερχόμαστε λοιπόν, οριμάζουμε μια άλλη μελέτη στο ΕΣΠΑ, ξοδεύουμε μέχρι τώρα 280.000 ευρώ και όχι 1 εκατομμύριο που αναφέρεται, 280.000 έχουμε ξοδευτεί. Ετοιμάζουμε τη μελέτη. Κάποιοι λένε 1.700. Η πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, η κυρία Τσικολή, έχει τα στοιχεία και τα έγγραφα. Μπορείτε να πάτε εκεί. 280.000 ευρώ έχουν πληρωθεί. Φτιάχνουμε λοιπόν τη μελέτη, οριμάζουμε το έργο. Υπάρχει η βούληση σε επίπεδο Βορείου Αιγαίου να πάρει ηχείο στα χρήματα που απαιτείται για να γίνει το έργο. Και ξεκινάει τώρα στο ΕΣΠΑ η εξής διαδικασία του κουτσουρέματος. Τόσα για το Σίγρι, τόσα για το λιμάνι της Μυτιλίνης, τόσα για το λιμάνι του Λευδήλου. Μειώνεται το μέτρο. Φτάνουμε λοιπόν στο διατάφτα και μαθαίνουμε προχθές από τη διαχειριστική, σε έγγραφο που στείλαμε να μας απαντήσει, ότι υπάρχουν μόνο 15 εκατομμύρια στο μέτρο για τα λιμάνια. Μας πούλησαν όλοι. Έπρεπε τα χρήματα αυτά να διασφαλιστούν και να μην εκταμιευθούν κάπου αλλού. Στείλαμε λοιπόν ένα έργο που τους λέμε. Αυτή τη στιγμή λοιπόν που υπάρχουν 15, τέλος του Απρίλη στη Ρόδο θα υπάρχει η Επιτροπή Παρακολούθησης. Το αυτονόητο. Αυξήστε το μέτρο για να μπορέσουμε να κατασκευάσουμε την πρώτη φάση και τροποποιήστε
και το μέτρο που έλεγε ότι δεν προβλέπεται η κατασκευή νέων λιμανίων παραγωγών. Φάση προφανώς λέει 42 εκατομμύρια περίπου. 42 εκατομμύρια. Με τα 15 πρέπει να βρούμε άλλα 30 τουλάχιστον. Λοιπόν, 15. Να βρούμε ακόμα άλλα 27. Με μια έκπτωση 30% το λιμάνι θα γίνει και προβλήτα με 30 εκατομμύρια. Εγώ πιστεύω ότι πέρασε πολύτιμος χρόνος από τότε, από τον Οκτώβριο του 2010, που παραδώσαμε τις μελέτες στο υπηκοδέ για έρευνα. Δεν ποτέ ζεστά δεν ασχολήθηκε κάποιος με το λιμάνι και εμείς επειδή το δημιουργήσαμε από την υπονομή, κάναμε τον σχεδιασμό και πιστεύουμε ότι η Χίος θα αδικηθεί με τον τουρισμό κρουαζιέρας αν δεν αναπτυχθεί το καινούργιο λιμάνι και η προβλήτητα για τα κρουαζιερόπλια, είμαστε οι μόνοι οι οποίοι διεκδικούμε και φωνάζουμε. Εγώ λυπάμαι ειλικρινά που έγινε μια σύσκεψη χωρίς να παραβρίσκομαι, δεν καλέστηκα σαν δήμαρχος. Θα ζητήσω να γίνει ευρεία ενημέρωση και θα μπει το θέμα και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έχουμε ζητήσει δύο φορές, τρεις φορές με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να ζητήσει το θέμα σε επίπεδο Περιφερειακού Συμβουλίου. Μας αγνοούνε. Όσοι δεν θέλουν να γίνει το λιμάνι, ας αναλάβουν και τις ευθύνες. Κάτι τελευταίο. Θεωρείτε ότι η στάση του κ. Γανιάρη τουλάχιστον, ο οποίος βρέθηκε στη σύσκεψη και εκπροσωπεί την τοπική κοινωνία, θα πρέπει να είναι διαφορετική? Κοιτάξτε, ο Γανιάρης είναι αντιπεριφερειάρχης. Υπάρχει όμως περιφερειάρχης και η έδρα της περιφέρειας είναι στη Μυτιλήνη. Και για να πριν κλείσουμε, κύριε Λαμπρινούδη, σχετικά με τις δύο προτάσεις που έχουν παρουσιαστεί στο παρελθόν. Η πρόταση είναι ένα σχέδιο του κ. Κάρματζη για την αξιοποίηση του υφιστάμενου λιμένα και η πρόταση του κ. Μιχαηλίδη για την αξιοποίηση του υφιστάμενου λιμένα. Αυτές οι προτάσεις που χαρακτηρίζονται σε αυτή τη φάση ρεαλιστικές ως προς τα οικονομικά δεδομένα που έχουμε, δεν θα πρέπει καν να τις ξανασυζητήσουμε? Όταν ξεκινήσαμε το σχεδιασμό για το λιμάνι, η πρώτη, στα πλαίσια της μελέτης εμπειρογνωμοσύνης, η πρώτη περιοχή που κοιτάξαμε για να κάνουμε το λιμάνι ήταν αυτές οι περιοχές που πρότεινε ο κ. Μιχαηλίδης και που συνεπικουρεί τώρα ο κ. Μουσουρούλης και που ήταν και άποψη τότε του κ. Κάρματζη. Πίστηκαν και ο κ. Κάρματζης τότε ότι δεν μπορεί να ξεκινήσει κανένα έργο μέσα στο λιμάνι, δεδομένου θα έχουμε τα εμπόδια της εφορίας εναλλήλων αρχαιοτήτων. Σας είπα το έγγραφο το σχετικό που υπάρχει. Παράλληλα, το διάστημα εκείνο που συζητιόταν λιμάνι μέσα στο λιμάνι, ήρθε σαν βόμβα από το Συμβούλιο Επικρατείας η απόφαση του νομάρχη τότε Κυκλάδων να δημοπρατήσει το λιμάνι της Νάξου, έργο πλήρη, δημοπρατημένο. Προσβάλλουν οι κάτοικοι την απόφαση στο Συμβούλιο Επικρατείας και το Συμβούλιο Επικρατείας γνωμοδοτεί και λέει ακυρώνεται το έργο διότι λιμάνι έτσι όπως αναπτύσσεται στην είσοδο του παλιού οικισμού με η παρουσία του αλλοιώνει τη μορφή του μικρού αυτού νησιού. Οπότε ό,τι γίνει αυτή τη στιγμή μέσα στο λιμάνι αφενός δεν θα τύχει την έγκριση της εφορίας αρχαιοτήτων, αφετέρου οι διαδικασίες αυτές συγγνώμη των αδειοδοτήσεων είναι τόσο χρονοβόρες που θα περάσουν χρόνια για να γίνει μια τέτοια μελέτη. Εμείς δεν έχουμε περιθώριο. Το 2015 πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το έργο. Οπότε η μόνη εφικτή πρόταση αυτή τη στιγμή είναι να πάμε στην πρώτη φάση του έργου που δίνει λειτουργικότητα και να είμαστε έτοιμοι το 2015 να το τελειώσουμε. Άκουσε και κάτι, γιατί δεν θέλω να υπερβάλλω για να μην θεωρώ ότι τα ξέρω όλα. Όταν πήγαμε στην ΗΠΑ δύο φορές, τρεις φορές και είπαμε για τις αναγκαστικές απολυτριώσεις, τότε και ο Μουσουρούλης και λίγο η Ελπίδα και οι άλλοι φορείς επέμεναν να πάρουν όλα τα χρήματα για να γίνει η ανάπτυξη, να γίνει η αναγκαστική απολυτρίωση για όλο το master plan του αεροδρομίου. Αφού είδαμε μία και δύο και τρεις φορές ότι